Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κεντρικός δρόμος του Γαζιού μετατράπηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε ζώνη πυρός. Την ώρα που στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο παραμένουν φρουρούμενος ο 35χρονος δράστης, ο 36χρονος αστυνομικός και ο 22χρονος ανυποψίαστος θαμώνας καφετέριας, οι λεπτομέρειες για τα όσα συνέβησαν σοκάρουν. Εγώ μένω από πάνω, άκουσα πυροβολισμούς και μετά πολύ δυνατές φωνές. Και λέω κάτι έγινε. Βγήκα έξω στο μπαλκόνι και είδα τρεις ανθρώπους κάτω πεσμένους. Σύμφωνα με τα όσα φέρονται να έχουν καταθέσει ήδη αυτόπτες μάρτυρες, οι πρώτοι πυροβολισμοί έπεσαν την ώρα που ο δράστης ήταν ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο, περιμένοντας έναν εργαζόμενο της καφετέριας, την οποία νωρίτερα είχε κάνει την παραγγελία του τηλεφωνικά, να του παραδώσει τους καφέδες. Πάντα στο μυαλό του αστυνομικού είναι ότι ο δράστης είναι οπλισμένος. Σίγουρα για αυτή τη στιγμή και σε αυτό το περιστατικό ήταν στο μυαλό του συναδέλφων. Γι' αυτό το λόγο αντέδρασαν και αυτοί με ανάλογο τρόπο στα πυρά του δράστη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 35χρονος δράστης ήταν υπό διακριτική παρακολούθηση, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Όταν οι αστυνομικοί τον είδαν να σταματά, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Από το ασημί 4x4 με συμβατικές πινακίδες που επέβαιναν οι αστυνομικοί, κατέβηκαν δύο, με τον ένα εξ αυτών να πλησιάζει στο παράθυρο του δράστη, δηλώνοντας την ταυτότητά του. Κατά τον αυτόπτη μάρτυρα, την ώρα που ο αστυνομικός δήλωσε την ιδιότητά του, ακούστηκε ένα όπλο να οπλίζει και άρχισε αμέσως μετά το πιστολίδι. Ακούω πυροβολισμούς, δεν έδωκα σημασία να σου πω την αλήθεια. Λέω εντάξει, μια ρίτσα κόντι, είχα κλείσει τα τζάμια μου, δεν άκουγα. Πήγα να ξαπλώσω. Μετά ακούω ασθενοφόρα και βγήκα στο μπαλκόνι. Και βλέπω τραυματίες και βλέπω καμίτες και βλέπω... Ενδεικτικό του τι συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης στο κεντρικό δρόμο του Γαζίου είναι το γεγονός πως οι βολίδες βρέθηκαν σφινωμένες σε τείχους σπιτιών και βιτρίνες παρακείμενων καταστημάτων, αλλά ακόμα και στην κουκούλα της μπλούζας ενός διερχόμενου πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα τέτοιο βίο περιστατικό, το οποίο έχει πολλά χρόνια να συμβεί, όχι μόνο στην Κρήτη, γενικά στην Ελλάδα, δεν είχαμε κάποιο ανθρώπινο θύμα. Από τα πυρά του δράστη τραυματίστηκε ο 36χρονος αξιωματικός της ασφάλειας, ενώ τραυματισμένος βρέθηκε και ένας 22χρονος νεαρός που αμέριμνος απολάμβανε τον καφέ του σε καφετέρια της περιοχής. Τραυματίας είναι και ο δράστης, ο οποίος φέρει τραύματα στα πόδια. Αλλά συνήθως η αστυνομική είναι κουκούλα, τώρα αυτή δεν ξέρω. Τον πυροβόλησε, αυτό είναι στο πάτωμα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, ο δράστης συνελήφθη ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγια, όπλο, τα οποία κατήχε χωρίς την νόμιμη άδεια και ποσότητα ναρκωτικών. Και οι τρεις νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική με σοβαρό τραύμα στο γόνατο. Ο 22χρονος άνδρας υπευλήθη σε εγχείρηση το πρωί, έχοντας μια σφαίρα στο μυρό, ενώ σε χειρουργική επέμβαση υπευλήθηκε ο 35χρονος φυγόδικος. Κατά τη διάρκεια ερευνών, στο σπίτι του δράστη συνελήφθη και η σύζυγός του για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, ωστόσο με έντολη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Για να μην φάτε καμία τώρα τέτοια δεσποτή. Αυτή πυροβλάμα στο δρόμο. Η τύχη φαίνεται πως ήταν σύμμαχος της κοινωνίας, αφού με δεδομένο πως η επιχείρηση εξελίχθηκε μέρα μεσημέρι στον κεντρικό δρόμο του Γαζίου, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ χειρότερα. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα εμείς αν μια επιχείρηση ήταν σωστή ή λάθος. Όχι, δεν το συζητάμε. Αυτό δεν εξετάζουμε εδώ αυτή τη στιγμή. Έτσι το αντιλαμβάνεστε. Πολύ αυτό, σωστά. Ό,τι δουλειά μας είναι και τη στιγμή που είναι σε μια διαδικασία ακόμα η προανάκριση και δεν ξέρουμε ακόμα όλες τις λεπτομέρειες. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Κρήτης εκφράζει τον αποτροπιασμό και την οργή της για τα γεγονότα.